Γεια σας, άλλο ένα how to play βίντεο από το Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε το Whitehall Mystery. Ένα παιχνίδι με θέμα το Jack τον Αντεργάλτη. Είναι από τους σχεδιαστές που έχουν κάνει το Letters from Whitechapel. Το παιχνίδι συγγενεύει πάρα πολύ με αυτό. Θα δείτε πώς θα δείτε οι μηχανισμοί, για όσους το έχουν παίξει, ο μηχανισμός μάλλον είναι ίδιος. Απλά εδώ έχουν μειώσει πάρα πολύ το χρόνο του παιχνιδιού και παίζει λίγο διαφορετικά. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, υπάρχει ο Τζακ, που είναι αυτή εδώ πήρε φιγούρα, που σε αυτό το πολύ ωραίο ταμπλό, το οποίο είναι και πιο μικρό από το Letters from Whitechapel και πιο μαζεμένο δηλαδή, πρέπει να κάνει 4 φόνους. Που οι φόνοι εδώ πρέπει να γίνουν στους λευκούς κύκλους και όχι στους μαύρους. Θα δούμε πώς είναι το παιχνίδι. Υπάρχουν 3 αστυνομικοί, ο κόκκινος, ο μπλε και ο κίτρινος. Οι οποίοι, το παιχνίδι παίζεται από 2-4 παίκτες, έτσι. Οι αστυνομικοί παίζουν όλοι ασχέτως από τον αριθμό των παίκτων. Και μοιράζονται ανάλογα στους παίκτες. Κάποιος παίκτης μπορεί να πάρει 2 κτλ. Λοιπόν, πώς τίνουμε το παιχνίδι. Καταρχήν ο Τζακ παίρνει αυτή την ωραία φιγούρα και τη βάζει εδώ στο σημείο 0. Και παίρνει και αυτό εδώ το ταμπλό που είναι ο χάρτης που βλέπουμε εδώ πέρα αριθμημένος. Α, για να μην βλέπουν που κοιτάει. Για να μην βλέπουν που κοιτάει φυσικά και είναι και αρκετά μεγάλος, οπότε δεν χρειάζεται. Και ένα και αυτό εδώ πέρα το φύλλο, που θα σημειώσει πάνω πού θα γίνουν οι φόνοι, καθώς και την κίνησή τους στην πορεία. Το πρώτο πράγμα που γίνεται, και παίρνει για κάποια markers, θα το πούμε μετά, για κάποια ταγλάκια που τον βοηθάνε στην κίνηση. Το πρώτο πράγμα που κάνει, το βάζω λίγο Βαγγέλη στην άκρη για να δείξουμε εδώ, είναι να αποφασίσει, κρυφά φυσικά, έτσι το έχει πίσω από το ταμπλό του. Και θα γράψει εδώ πέρα σε αυτά τα 4 κιλάκια πάνω που θα γίνουν οι τέσσερις φόνοι. Οι φόνοι μπορούν να γίνουν μόνο στους λευκούς κύκλους. Ο Τζακ κινείται πάνω στους λευκούς κύκλους. Ο Τζακ κινείται πάνω στα αριθμημένα κύκλους και οι αστυνομικοί κινούνται πάνω στις τελείες. Στα τετραγωνάκια. Στα τετραγωνάκια δηλαδή, όχι στις τελείες, συγγνώμη. Στα τετραγωνάκια. Λοιπόν, οπότε διαλέγει 4 σημεία αναγκαστικά, το ένα θα είναι εδώ. Το άλλο θα είναι εδώ, το άλλο θα είναι εδώ και το άλλο θα είναι εδώ, έτσι. Ουσιαστικά είναι 4, ένα σε κάθε τετραρτημόριο στην ουσία και γράφει τους αριθμούς εδώ. Όλα από την αρχή, Δημήτρη, τα γράφουμε όλα από την αρχή. Ναι, ναι, ξέρω εγώ, για να μην το λερώσω τώρα, θα πρέπει να γράψει το 176 εδώ, μετά να πει ότι θα το 15 για την πάνω μεριά, το 45 εκεί, ξέρω εγώ, και το 146 για εδώ. Οπότε ξέρει ο Τζακ πού θα γίνουν οι 4 φόνοι εξ αρχής. Οι αστυνομικοί αποφασίζουν και βάζουν τον μπλε, κάθε παίκτη παίρνει έναν όπως έχουμε πει, τον μπλε, τον κίτρινο και τον κόκκινο στα περιγράμματα τα κίτρινα. Στα τετράγωνα με το περιγράμμα το κίτρινο. Είναι αρχικές θέσεις. Είναι αρχικές θέσεις. Έτσι, τα βάλαμε τώρα εμείς στην τύχη. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι ο Τζακ να πάρει ένα κόκκινο μάρκερ και να το βάλει σε ένα από τα 4 σημεία που έχει σημειώσει ότι θα γίνει ο φόνος. Ας πούμε ότι εδώ πέρα σε αυτό το τετραδημόριο έχει πει ο Τζακ ότι ο φόνος θα γίνει στο 177. Θα πάρει, θα βάλει το μάρκερ εδώ και εδώ στην πρώτη θέση θα γράψει το νούμερο 177. Που σημαίνει ότι ο Τζακ βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή και έχει κάνει το φόνο. Και στον πάνω κύκλο το ίδιο. Έτσι. Εδώ θα υπάρχει το 177. Okay. Που ξέρει, θα υπάρχουν και οι 4 φόνοι εκ των προτέρων. Είναι υποχρεωμένος να τους γράψει εξ αρχής, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Που τους ξέρει μόνο ο ίδιος. Και μετά θα πάει και θα το γράψει το ίδιο νούμερο, τον πρώτο φόνο εδώ, 177. Κάτω από το σημείο 0. Ωραία. Οπότε, αφού γίνει αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Πρώτα κινείται ο Τζακ. Ο Τζακ κινείται στους αριθμούς. Ο Τζακ βρίσκεται εδώ, νοητά έτσι, δεν βάζουμε το μαρκεράκι και πρέπει μέσα σε 15. Στην ουσία παίζουμε 3 γύρους. Πρέπει μέσα σε 15 κινήσεις να έχει καταφέρει να φτάσει στο επόμενο σημείο που έχει σημειώσει εδώ. Δεν είναι ανάγκη να το κάνει με τη σειρά. Μπορεί εγώ να έχω γράψει εδώ, που είμαι ο Τζακ, ας πούμε, 177 και το επόμενο να είναι, ξέρω εγώ, να έχω γράψει το 53. Και μετά εδώ πέρα να έχω γράψει το 45. Μπορώ από εδώ να πάω στο 45. Δεν είναι ανάγκη να το κάνω με τη σειρά. Μπορώ να πάω όπου θέλω, αν δω ότι με βολεύει, ώστε να ξεφύγω από τους αστυνομικούς. Οπότε γράφει και το επόμενο νούμερο που έχει πάει εδώ. Νοητά, εγώ που είμαι ο Τζακ, είμαι στο 177. Μπορώ να κινηθώ μία θέση μόνο, έναν αριθμημένο κύκλο, και γράφω ότι έχω πάει στο 161. Οπότε θα το γράψω δίπλα. Αφού πω στους αστυνομικούς ότι κινήθηκα. Και βάζω τη φιγούρα μου στο 1. Δεν βάζω τίποτα. Η φιγούρα παραμένει εδώ. Α, ναι, συγγνώμη. Και τη βάζω στο 1. Ναι. Έτσι, ότι έχω κινηθεί μία θέση, εδώ από κάτω. Το βλέπουμε. Είναι εδώ.
είμαι στο 0 και τη βάζω ότι κινήθηκα στο 1, το προχωράω δηλαδή και γράφω από κάτω το νούμερο. Mm-hmm. Άρα νοητά είμαι εδώ, στο 161, το οποίο το έχω γράψει εδώ. Αυτό το φύλλο φυσικά είναι πίσω από το παραβάν μου, έτσι, ναι, από το ταμπλό μου. Ναι, οι αστυνομικοί βλέπουν. Δεν το βλέπουν. Βλέπουν με το που κινήσω το τζακ, ξέρουν ότι έχω παίξει, οπότε είναι η σειρά τους να παίξουν. Εδώ πέρα οι αστυνομικοί κινούνται με τη σειρά αφού το συζητήσουν. Μπορούν να συζητάνε εννοείται ανοιχτά. Βέβαια, μάλλον είναι υποχρεωμένοι να συζητάνε ανοιχτά. Όσο λιγότερα λένε όμως, τόσο πιο δύσκολο κάνουν τη δουλειά του τζακ να ξεφύγει. Οι αστυνομικοί κινούνται με τη σειρά. Όπως υποδεικνύουν τα χρώματά τους. Ο κίτρινος θα παίξει πρώτος, ο μπλε θα παίξει αμέσως μετά το 2 και ο κόκκινος θα παίξει αμέσως μετά το 3. Και πάντα αυτή θα είναι η σειρά. Και πάντα αυτή θα είναι η σειρά. Υποδηλαίνεται από εδώ 1, 2, 3. Ο κίτρινος έχει και ένα σκύλο και ο καθένας τους έχει ένα ability, θα τα πούμε. Οι αστυνομικοί μπορεί να κινηθούν 0, 1 έως 2 θέσεις. Δηλαδή, ο κίτρινος να μην κινηθεί καθόλου, να παραμείνει εδώ, να κινηθεί μία θέση, μία τελεία δηλαδή, ή να κινηθεί δύο θέσεις. Ένα τετράγωνο ή δύο τετράγωνα. Δύο διαδοχικά, έτσι. Δύο διαδοχικά, ναι, εννοείται. Και αγνοεί τους κύκλους. Και αγνοεί τους κύκλους. Μπορεί να κάνει αυτό. 1-2. Έτσι. Είπαμε, αστυνομικοί κινούνται στα τετραγωνάκια και ο Τζακ κινείται στους κύκλους. Αφού παίξει ο κίτρινος και κάνει την κίνησή του, μετά θα κάνει την κίνησή του και ο μπλε και μετά θα την κάνει και ο κόκκινος. Αφού τελειώσει η κίνηση, πάμε πάλι από την αρχή, που πούμε στην τρίτη φάση του γύρου, που είναι το να κάνουν έρευνα ή σύλληψη. Ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα εκεί που βρίσκεται ή να κάνει έρευνα ή σύλληψη. Πώς κάνει έρευνα? Ας πούμε, πάρω τον κίτρινο να τον βάλω εδώ, που είναι πιο εύκολο το παράδειγμα. Στο τετράγωνο αυτό, τα γειτονικά νούμερά του είναι το 135, το 136 και το 137. Έτσι, αν ήταν εδώ, ας πούμε, τα γειτονικά του νούμερα είναι το 153, το όχι, συγγνώμη, είναι. Εδώ έχει μία τελεία, ένα τετραγωνάκι. Και εδώ έχει άλλο ένα. Άρα είναι μόνο ένα. Άρα τα γειτονικά του νούμερα είναι μόνο το 120. Το καταλάβαμε αυτό. Αν ήταν εδώ, τα γειτονικά του νούμερα είναι το 134, εδώ. Το 153, το 155 και το 135. Άρα, ένα τετραγωνάκι, τα γειτονικά νούμερα. Το επόμενο τετράγωνο κόβει. Το μεθεπόμενο. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή εδώ πέρα κόβει την έρευνα. Αυτό δεν μπορεί να ρωτήσει. Και τι κάνει? Μπορεί να ρωτήσει και να πει στον Τζακ, πέρασες από το 135? Να πει ο Τζακ όχι. Όσο του λέει όχι, μπορεί να ρωτάει και για τα άλλα γειτονικά νούμερα. Πέρασε από το 155? Όχι. Πέρασε από το 153? Όχι. Πέρασε από το 134? Όχι. Αν δεν έχει περάσει από πουθενά, τελειώνει ο γύρος. Αν τώρα έχει περάσει από κάπου, ο Τζάκ είναι υποχρεωμένος να του πει ότι πέρασε και να βάλει ένα κίτρινο μάρκερ. Εκεί σταματάει και η έρευνα όμως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί ο κίτρινος να ρωτήσει τον Τζάκ, πέρασε από το 155? Και να πει ο Τζάκ, πέρασα. Θα βάλει ένα κίτρινο σημάδι και θα τελειώσει και η έρευνα. Ο Τζάκ μπορεί να έχει περάσει και από το 153, αλλά ο αστυνομικός δεν μπορεί να ρωτήσει. Με το που βρει ένα στοιχείο σταματάει. Άρα ξέρουν οι αστυνομικοί ότι ο Τζάκ έχει περάσει από εδώ. Αυτός είναι ένας τρόπος και το κάνει και ο επόμενος αστυνομικός και ο επόμενος, αν θέλει. Ή μπορεί να κάνει σύλληψη και να πει, νομίζω ότι είσαι στο 135 και σε συλλαμβάνω. Αν είναι όντως στο 135 ο Τζάκ, τελειώνει το παιχνίδι. Αν δεν είναι, δεν μπορεί να ρωτήσει για κανένα άλλο νούμερο, ούτε να πει κάτι άλλο. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί ο Τζάκ να έχει περάσει από το 135, αλλά να μην είναι εκεί εκείνη τη στιγμή και ο αστυνομικός να πει σε συλλαμβάνω στο 135. Αφού δεν είναι, δεν μπορεί και να το συλλάβει. Αλλά δεν θα σημειώσει ο Τζάκ ότι πέρασε. Ρώτησε. Στην περίπτωση που ρωτήσει ο αστυνομικός εάν είναι στο 135, εάν έχει περάσει. Ναι. Αν έχει περάσει από το 135, αλλά και είναι εκεί. Βρίσκεται. Θα πει ότι έχω περάσει. Okay. Δεν θα πει ότι είναι εκεί. Μόνο σύλληψη μπορεί. Μόνο σύλληψη μπορεί να κάνει και να τελειώσει το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Okay. Εντάξει. Οπότε ο κάθε αστυνομικό διαλέγει τι θα κάνει. Κάθε αστυνομικό έχει και μια ιδιότητα. Θα την πω μετά. Αφού παίξουν οι αστυνομικοί, ξανακινεί το Τζακ. Πάει στην επόμενη θέση, γράφει το νούμεράκι από κάτω και συνεχίζουμε. Ο Τζακ έχει και τα εξή. Εκτό από το να κινείται μία-μία θέση, μπορεί να γεννηθεί και με βάρκα. Που είναι αυτέ οι κάρτε που έχει μπροστά του. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει μία φορά την κάθε μία για όλο το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι αν τη χρησιμοποιήσει αυτή, φεύγει από το παιχνίδι. Λοιπόν, τι είναι αυτές οι κάρτες? Αυτή η καρτούλα που είναι η βάρκα δείχνει το εξής. Αν ο Τζάκ είναι σε μία μπλε θέση, ας πούμε στην 184, μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη μπλε θέση θέλει, χρησιμοποιώντας μία βάρκα. Θα βάλει τη βάρκα εδώ από κάτω και ας πούμε αυτή είναι η κίνησή του από το 3
για να πάει στο 4. Στο 3 βρίσκεται το 184 και λέει: χρησιμοποιώ τη βάρκα. Πρέπει να το πει στους άλλους: βάζει τη βάρκα εδώ. Δεν θα πει φυσικά που πάει, ούτε θα πει ότι είναι στο 184. Θα πει: είμαι σε μια μπλε θέση, χρησιμοποιώ τη βάρκα και πάω σε μια άλλη μπλε θέση. Που σημαίνει ότι από εδώ μπορεί να πάει σε όποιο μπλε θέλει. Εδώ, όχι σε όποιο μπλε θέλει, γιατί τα μπλε κόβονται. Ναι, αλλά μέσα στον ίδιο χώρο μπορεί. Μέσα στον ίδιο χώρο μπορεί από το 184 να πάει στο 131. Ή στο 143. Ή στο 110. Ή στο 143. Ή όπου θέλει. Έτσι. Ναι. Ή στο 167. Αλλά δεν μπορεί να περάσει τη γέφυρα. Δεν μπορεί να περάσει τις γέφυρες. Okay. Αυτό είναι το ένα ή μια special κίνηση που έχει. Η άλλη special κίνηση που έχει είναι να χρησιμοποιήσει ένα φανάρι και να κάνει μια κίνηση σε ένα άλλη. Άλλη τι σημαίνει στο παιχνίδι. Αυτό εδώ πέρα το block που βλέπουμε. Το πλαίσιο όλο, ε. Το πλαίσιο όλο. Δηλαδή το νούμερο 126, 129, 142, 165, 181, 164 και 141, όλο αυτό εδώ είναι ένα πλαίσιο. Ενιαία διακεκομμένη γραμμή, ε. Ο Jack, είπαμε ότι κινείται μία θέση. Χρησιμοποιώντας αυτό το φαναράκι, συγγνώμη Βαγγέλη, μπορεί από το 181 να κινηθεί μέσα και καλά στο νοσόκακα και να πάει στο 129. Που κανονικά δεν επιτρέπεται σαν κίνηση αυτό, γιατί θα περάσει ένα 2-3 νούμερα. Αλλά από εδώ, με την καρτούλα αυτή, κινείται από εδώ και θα πάει εδώ. Mm-hmm. Οι παίκτες βλέπουν ότι το έχει κάνει φυσικά έτσι, αλλά δεν ξέρουν που έχει κινηθεί. Και η άλλη special κίνηση είναι αυτή, που θα πω τι είναι. Με την άμαξα. Ο Τζάκ όταν κινείται δεν μπορεί να περάσει ανάμεσα από αστυνομικούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι στο 104 και να πάει στο 105. Αν χρησιμοποιήσει άμαξα μπορεί να κινηθεί δύο θέσεις και να το κάνει. Δηλαδή, ξεφεύγει. Ας πούμε ότι ο Τζάκ είναι στο 121 και είναι στην πέμπτη του κίνηση. Θα πάρει αυτό, θα το βάλει εδώ και στην έκτη κίνηση θα γράψει το 104 και στην έβδομη κίνηση θα γράψει το 105. Μπορεί να περάσει ανάμεσα. Φυσικά δεν δίνει κανένα στοιχείο. Το μόνο στοιχείο που βλέπουν οι αστυνομικοί είναι ότι έχει βάλει αυτό το καρτελάκι. Τίποτα άλλο. Άρα για όλο το παιχνίδι είναι σαν να είναι μπλοκ η detective. Η detective, μόνο ναι. Όταν παίζει την άμαξα γίνεται να περάσουν από μέσα. Ακριβώς. Αυτές είναι και οι special κινήσεις. Κάποιες special ιδιότητες έχουν και οι αστυνομικοί. Ο κόκκινος σας, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει μία φορά σε όλο το παιχνίδι, σε όλη την παρτίδα, κίνηση στα στενοσόκακα όπως κάνει ο Jack. Μία φορά. Ο μπλε αστυνομικός μπορεί μία φορά σε όλο το παιχνίδι να κάνει μια κίνηση μια βάρκα. Και ο κίτρινος αστυνομικός μία φορά σε όλο το παιχνίδι μπορεί να μετακινήσει μια άλλη φιγούρα, όχι τη δικιά του. Επίσης, ο κίτρινος αστυνομικός έχει και ένα σκύλο που μπορεί μία φορά να κινηθεί ένα τετραγωνάκι ακόμα. Εντάξει. Ή να ψάξει και παραπάνω στοιχεία, αν θέλει κανονικά. Δεν το διάβασα από την αλήθεια. Ναι, ή μπορεί να συνεχίσει να ψάχνει στοιχεία. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, ότι πέρασε από το 119. Να πει ο Τζακ πέρασα και να χρησιμοποιήσει το σκύλο και να πει θα συνεχίσω να ψάχνω μία φορά σε όλο το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πώς τελειώνει το παιχνίδι. Αν ο Τζακ συλληφθεί. Αν ο Τζακ έχει κάνει τις 15 κινήσεις και δεν έχει φτάσει στον επόμενο φόνο, και να πούμε εδώ πέρα κάτι. Κινεί το Τζακ και φτάνει στον επόμενο φόνο. Δεν το λέει αμέσως, περιμένει να τελειώσει ο γύρος, δηλαδή να τελειώσει η κίνησή του, να τελειώσουν την κίνησή του οι αστυνομικοί, να κάνουν την έρευνά τους και αφού γίνει αυτό, λέει: έφτασε στον επόμενο φόνο, είμαι εδώ. Το φανερώνει. Το φανερώνει. Και μετά οι αστυνομικοί αρχίζουν συνεχίζουν να το κυνηγάνε. Μετά γίνεται reset η μπάρα πάλι, έτσι. Ξανά από το 0. Αυτό ξαναξεκινάει από το 0 και πάλι έχει 15 κινήσεις να φτάσει στον επόμενο. Και γράφει τη δεύτερη γραμμή κάτω. Και γράφει, ακριβώς ήθελα να πω τώρα, και όταν πάει στο 0, εδώ το φόρο που έχω κάνει, θα πάω ακριβώς από κάτω και θα γράψω το νούμερο του 53. Άρα ξεκινάω πάλι από την αρχή. Ωραία. Και έχω 15 κινήσεις να πάω στον επόμενο. Αν έχω πάει στις 15 κινήσεις. Γιατί με έχουν μπλοκάρει αστυνομικοί. Γιατί. Και δεν έχω φτάσει στον επόμενο φόνο, χάνω το παιχνίδι, σαν Τζακ. Εννοείται ότι ο Τζακ πρέπει να κινηθεί, δεν μπορεί να μείνει στάσιμος, απαγορεύεται. Πρέπει να κινηθεί τουλάχιστον μία θέση. Αν ο Τζακ κάνει και τους 4 φόνους, φυσικά κερδίζει. Αν ο Τζακ δεν μπορεί να κινηθεί, χάνει. Γιατί να μην μπορεί να κινηθεί, γιατί βρίσκεται κάπου που τον έχουν μπλοκάρει αστυνομικοί και δεν έχει κάρτες άλλες, αλλά ειδικά πλακίδια στο να κάνει special κίνηση. Και δεν μπορεί να κινηθεί. Λέει: δεν μπορώ να κινηθώ. Με έχετε μπλοκάρει, πάλι χάνω. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το παιχνίδι. Πολύ είναι ασύμετρο, πολύ πιο γρήγορο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κτλ. Να πούμε ποια είναι η διαφορά του σαν αίσθηση για όσους έχουν παίξει το Letters from Whitechapel. Okay.
Το άλλο είναι πιο στρατηγικό παιχνίδι όσοι το έχουν παίξει, με την έννοια ότι το που θα πούνε οι αστυνομικοί τοποθετούν, ο Τζακ κάνει hidden deployment τις γυναίκες που θα δολοφονήσει, οι φόνοι δεν είναι προμελετημένοι εξ αρχής, ο Τζακ κάθε βράδυ πρέπει να γεννήσει στον συγκεκριμένο κρυσφαιγετό του κτλ. Και ο χάρτης είναι πολύ μεγαλύτερος, οπότε η δουλειά των αστυνομικών είναι πολύ πιο δύσκολη. Εδώ ο χάρτης είναι πιο μικρός, ο χρόνος είναι λιγότερος, πιο περιορισμένος και για τον Τζακ και ο Βαγγέλη που το έχει παίξει, έχει παίξει τον Τζακ, είναι πολύ πιο αγχωτική η κίνησή του. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να είσαι ο Τζακ, αισθάνεσαι την ανάσα του Τζακ. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι πιο σφιχτό σαν παιχνίδι, κρατάει λιγότερη ώρα προφανώς. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ όταν το παίξαμε. Υπάρχει λόγος να έχεις και τα δύο. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος και να έχεις και τα δύο. Εμένα μου αρέσει πολύ το Letters from Whitechapel. Είναι ένα ανοιχτό πιο στρατηγικό παιχνίδι. Διαρκεί πολύ περισσότερη ώρα φυσικά. Αλλά για μια σύντομη παρτίδα της μιας ώρας, νομίζω maximum, που θέλεις να παίξεις, να το δείξεις σε κάποιον και σε κάποιον που δεν είναι gamer, γιατί το άλλο είναι λίγο πιο gamer. Είναι και gateway παιχνίδι, θεωρητικά. Είναι και gateway. Δεν είναι, όχι, είναι πολύ εύκολη. Κανόνες. Είναι και το Mr. X, το Scotland Yard. Ακριβώς, απλά εμείς το υπεραναλύουμε. Είναι πάρα πολύ καλό. Και για τους αστυνομικούς η δουλειά εδώ πέρα είναι λίγο περίεργη. Επίσης τα στοιχεία που βάζει είναι, εννοείται, το ποτάμι. Και ότι έχεις περιορισμό στο που θα κάνεις τους φόνους. Έτσι. Δεν μπορείς να τους κάνεις τα μαύρα τετράγωνα, οπότε αυτό σε περιορίζει αμέσως σε 4 τα τιμωρία. Οπότε όταν έχεις κάνει ήδη 2 φόνους, οι αστυνομικοί ξέρουν ότι θα κινηθείς εδώ ή εδώ. Δηλαδή σε στριγώχνουν πάρα πολύ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ενδιαφέρον, δοκιμάστε το. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.